Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα μεταφερθούμε στην Αγγλική Σχολή, στη Λευκοσία, για να γνωρίσουμε δύο ομάδες μαθητών, οι οποίες δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Εθνικού Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας Junior Achievement. Δεν θα σας πω περισσότερα για το τι έχουν δημιουργήσει. Θα μας τα πει η Όλγα Κωνσταντίνου, που είναι μαζί τους. Όλγα, καλή σου μέρα. Καλό μεσημέρι, Κάτια, κυρίες και κύριοι. Οι μαθητές αποτελούν σίγουρα το μέλλον του αύριο και θα πρέπει να κληθούν στο μέλλον να λύσουν τα πολύ δύσκολα ζητήματα που απασχολούν τον πλανήτη, αλλά να λύσουν και προβλήματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Εμείς βρισκόμαστε εδώ στην Αγγλική Σχολή στην Λευκοσία για να γνωρίσουμε δύο ομάδες. Είναι η Aquafy και η Indicator. Αν την έχω πει σωστά, θα το μάθουμε σε λίγο. Θα ξεκινήσουμε από την Aquafy. Είναι μια ομάδα η οποία έχει δημιουργηθεί με στόχο να βοηθήσει τα παιδιά που βρίσκονται σε τριτοκοσμικές χώρες, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό. Θα μας τα πούν φυσικά εδώ τα παιδιά. Να ξεκινήσουμε με τον Ανδρέα. Μας πεις, Ανδρέα, πώς προέκυψε αυτή η ιδέα. Αρχικά συνειδητοποιήσαμε ότι στη σύγχρονη κοινωνία πολλές ψυχές της έτσι νοσούν, ας πούμε, και τούτο γίνεται υπό τη συνείδηση των πολιτών, δηλαδή δεν προσπαθούν οι πολίτες να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο τους. Και μέσα στα πλαίσια του διαγωνισμού επιλέξαμε να συνδράμουμε και εμείς τον ιερόν τούτο σκοπό να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο μας και το να καθαρίσουμε το νερό, να έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό πολλοί άνθρωποι που τώρα δεν έχουν, είναι αυτό που επιλέξαμε. Και θεωρώ είναι μια ιδέα άκρως ανταγωνιστική που μπορεί να μας πάρει μπροστά στο διαγωνισμό. Και έχουμε και την Ολίβια. Ολίβια, σε ποιους απευθύνεται, για ποιους έχετε φτιάξει αυτό το προϊόν, για ποια κατηγορία ανθρώπων? Το προϊόν μας απευθύνεται σε κόσμο που δεν έχει πρόσβαση σε καθαρό νερό, που είναι 763 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε χώρες που είναι υπό ανάπτυξη. Και θέλουμε να μας πεις πώς ακριβώς λειτουργεί το δικό σας το σύστημα. Αν υπάρχει εδώ το κουτάκι, τι ακριβώς βρίσκουμε μέσα? Okay, εδώ έχουμε το πακετάκι, το οποίο περιέχει τις χημικές ουσίες. Το οποίο πακετάκι θα πρέπει να κοπεί, να μπει μέσα στο λερωμένο νερό. Οι χημικές ουσίες ουσιαστικά θα βυθίξουν τις ακαθαρσίες, όπως βλέπουμε εδώ. Και μετά με το reusable tea bag, που θα κάνει σαν filter paper, θα γίνει filtered για να βγάλει το καθαρό το πόσιμο νερό, όπως βλέπετε εδώ. Βλέπουμε ότι μέσα σε πολύ λίγο χρόνο που βρισκόμαστε εδώ, έχουμε από ένα βρώμικο νερό, έχουμε ένα καθαρό νερό και αυτό θα μειώσει και τους θανάτους πολλών ανθρώπων οι οποίοι καταναλώνουν ακατάλληλο νερό. Πόση ώρα χρειάζεται όλη αυτή η διαδικασία? Περίπου μισή ώρα όλη η διαδικασία. Ναι. Μόνο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να μου πείτε, τώρα είμαστε εδώ, έχετε το βήμα να κάνετε ένα κάλεσμα προς τον κόσμο έξω που θέλουν να στηρίξουν την ιδέα σας. Τι είναι αυτό που θέλετε να τους πείτε? Η ιδέα μας, επειδή είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Κύπρο, γιατί οι περισσότεροι έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό, είναι κάτι που θέλουμε να στείλουμε στο εξωτερικό. Θέλουμε να απευθυνθούμε σε εταιρείες οι οποίες έχουν φιλανθρωπικό χαρακτήρα και να μας βοηθήσουν να στείλουμε το προϊόν μας στο εξωτερικό για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ιδέα και ευχόμαστε και καλή επιτυχία. Θα προχωρήσουμε και στην άλλη ομάδα που είναι εδώ. Οι κοπέλες έχουν φτιάξει μια εταιρεία η οποία έχει ως στόχο, θα μας τα πούν καλύτερα, να είναι η εταιρεία σας η Indicator. Θέλω να μου πείτε έτσι πώς προέκυψε η ιδέα για το προϊόν σας. Okay. Γεια σας. Αρχικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την φιλοξενία σας στην εκπομπή. Είμαι η Καϊανέ, η CEO της ομάδας και της εταιρείας Decoder. Είμαστε μια ομάδα πέντε φιλοδοξών μαθητριών που ενώσαμε τα ταλέντα μας για να δημιουργήσουμε ένα προϊόν κάτω από τα πλαίσια του διαγωνισμού Junior Achievement. Θέλαμε να φτιάξουμε ένα προϊόν που θα ήταν χρήσιμο για τον καταναλωτή του, αλλά και για το περιβάλλον. Θέλουμε να μας το δείξετε αυτό το προϊόν σας. Είναι αυτό εδώ. Και τι ακριβώς έχει μέσα? Μέσα έχει το μείγμα που έχουμε φτιάξει από χρησιμοποιημένους κόκκους καφέ, που επεξεργαζόμαστε εμείς ως ομάδα και το κάνουμε κατάλληλο για να απορροφά, τις ασχημές οσμές και ταυτόχρονα μπορεί να λειτουργεί και ως έντομο αποθητικό.
Είναι πάρα πολύ χρήσιμο και δίνει πολλές λύσεις έτσι στη δική μας καθημερινότητα. Πώς είδες εσύ το προϊόν, ήσασταν ευχαριστημένοι για αυτό? Ναι, είναι πολύ καλό. Πιάνουμε τον καφέ μας από το Coffee Berry που συνεργαζόμαστε μαζί τους και μας βοηθήσαν πάρα πολύ επειδή πουλούμε και σαν στα καταστήματα τους και σε άλλα βιολογικά καταστήματα που μπορεί να έχει. Και εσύ που το χρησιμοποιείς? Μπορώ να το βάλω στα παπούτσια μου, στους καλάθους, ναι, που έχει κακές μυρωδιές. Το είδαμε εκεί και το παπούτσι, είχα ρωτήσει πριν γιατί και πραγματικά μου είπαν κάτι ότι απορροφά έτσι όλες τις άσχημες μυρωδιές που μπορεί να έχουν τα παπούτσια μας. Να συνεχίσουμε έτσι εδώ στην Μικαέλα. Πώς προέκυψε η δική σας ιδέα? Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα προϊόν χρησιμοποιώντας έναν υλικό που συχνά πετάσσεται και καταστρέφει το περιβάλλον. Και θέλαμε να το δώσουμε μια δεύτερη χρήση. Έτσι μας ήρθε η ιδέα να χρησιμοποιήσουμε χρησιμοποιημένους κόκκους καφέ που φυσικά απορροφούν άσχημες οσμές και διώχνουν τα έντομα. Έτσι το έκανε το καλό υλικό για το προϊόν μας. Και τον καφέ χρησιμοποιείς συνήθως πάρα πολύ κόσμος, ναι. Και όλος αυτός ο καφές, οι κόκκοι χρησιμοποιημένοι, καταλήγουν στα σκουπίδια, ναι. Και εσείς επιλέγετε να μειώσετε κιόλας έτσι την ρύπανση του περιβάλλοντος. Ναι. Προχωρήσουμε και στα άλλα δύο κορίτσια. Εδώ, εσύ είσαι η Ναταλία. Ναι. Ναταλία, θέλω να πείτε ποιος είναι ο τελικός σας στόχος. Ο στόχος μας είναι βασικά με το προϊόν μας να μειώσουμε το μεθάνιο που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα μας καθημερινά, το οποίο είναι ένα πολύ τοξικό αέριο του θερμοκηπίου, και έτσι θέλουμε να μειώσουμε αυτή την επίδραση που κάνει τα απορρίμματα του καφέ. Και έτσι μέσω των social media μας, παραπάνω Instagram και TikTok, διαφημίζουμε το προϊόν μας και δείχνουμε τα πλεονεκτήματα μας, έτσι ώστε οι ακολούθοι μας να θέλουν να αγοράσουν το προϊόν. Πόσα στοιχίζει το δικό σας το προϊόν στον κόσμο που θέλει να το αγοράσει? Είναι 6,50 το ένα pouch. Και, ναι. Πόσο διαρκεί? 3 μήνες, αλλά μπορείτε να φυτέψετε αυτά τα φακελάκια που βοηθούν το χώμα σας και τα φυτά σας με το να βλαστούν πιο γρήγορα και πιο καλά. Είναι πάρα πολλές οι δικές σας έτσι, οι δράσεις που έχει το δικό σας το προϊόν και ερχόμαστε εδώ στην Λίλη που μπορεί να σας βρει κάποιος και για τις εμπειρίες που αποκτήσετε. Λοιπόν, η εμπειρία αυτή που μας πρόσφερε το Junior Achievement μας δίνει την ευκαιρία να μάθουμε να δουλεύουμε μαζί σαν ομάδα, επίσης να μάθουμε νέες δεξιότητες που θα μας βοηθήσουν στο μέλλον και να χειριζόμαστε καλύτερα το χρόνο μας. Μπορείτε να μας βρείτε αυτή την Κυριακή στο Mall of Cyprus, εκεί που είναι το ERA, το κατάστημα. Και επίσης δουλεύουμε τώρα, έχουμε social media accounts που είπε η Ναταλία πριν λίγο και μπορείτε να μας βρείτε εκεί, να μας πείτε αν θέλετε να αγοράσετε το προϊόν μας, να σας βρούμε και να τα βρούμε. Θα σας βρουν, θα σας ακολουθήσουν και θα το αγοράσουν. Κάτι έτσι, όλα αυτά που μας είπαν τα παιδιά πραγματικά μπορούν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα, στα περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά και στα προβλήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα. Και όπως μας είπε η Λίλη εδώ, αυτόν τον Σαββατοκυριακό όλες οι ομάδες, είναι 55 στο σύνολο, θα βρίσκονται στο Mall of Cyprus, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να πάει, να τους γνωρίσει και να δει το έργο που έχουν φτιάξει όλες οι ομάδες, που πραγματικά αξίζει να τους μάθουμε και να τους γνωρίσουμε.